Βάσο, καλημέρα από την Αθήνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα από την ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς, ηλιόλουστοι είμαστε κι εμείς. Ναι, ναι, λίγο με δόντια, αλλά εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πούμε για την αγαπημένη ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν μια θετική, θα έλεγα, είδηση που προκύπτει από τη, νέα, από τη στρατηγική του υπερταμείου που ανακοινώθηκε χθες και στην ουσία περιλαμβάνει το σχεδιασμό του μέχρι και το 2025. Όπου υπάρχει, όπως ήταν αναμενόμενο, ιδιαίτερη έτσι, και αρκετά εκτενής αναφορά στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Και έχουμε γραπτός λοιπόν την αναφορά από το υπερταμείο ότι θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι επαναξιολογήθηκε το master plan, συντάχθηκαν διαφοροποιημένα χρηματοδοτικά σενάρια. Έχει καταλήξει το υπερταμείο στο βέλτιστο πλάνο για την εταιρεία και το σχετικό χρηματοοικονομικό μοντέλο, διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το κράτος. Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι αναφέρεται ότι το υπερταμείο θα συνδράμει στην προσέλκυση πιθανών χρηματοδοτήσεων επενδύσεων για το θέμα της ανάπλασης. Και σταχυολογώ επίσης και τη συνεργασία που αναφέρει το υπερταμείο ότι είχε έτσι για την αξιολόγηση των διαφόρων σεναρίων με το διεθνή όμιλο Montgomery Exhibition Consultants και τους εξειδικευμένους συμβούλους του, που έχουν, αποσημειώνεται, 35 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία εκθεσιακών κέντρων και στη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων και εκθέσεων και συνεδρίων στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Φυσικά και πιστεύω ότι θα πρέπει, ελπίζω άμεσα, να δοθούν περισσότερες πληροφορίες πιο αναλυτικά. Κρατάμε όμως το θετικό σε σχέση με αυτά που ζητάει η πόλη, στοιχείο της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα, και ελπίζω σύντομα να δοθούν διευκρινήσεις περισσότερες και συγκεκριμένα πράγματα για το ποιο θα είναι τελικά το χρηματοοικονομικό μοντέλο, γιατί σε ποιο από όλα τα κομμάτια του project θα αναζητηθεί συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το χρονίζον πλέον θέμα της ανάπλασης. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έλα. Ναι, 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 συνέχισε. Ναι, πάμε να πούμε. Πάμε σε έναν άλλο χώρο τελείως, κτήματα αγορά και μεσίτες. Έχουμε λοιπόν το πρώτο πλήρως ψηφιακό μεσητικό δίκτυο στην Ελλάδα που κάνει τον ντεμπούτο του από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η ψηφιακή πλατφόρμα Rewise που αναπτύχθηκε από την Greek Properties IKE με επένδυση της τάξης των 800.000 ευρώ και δική της ομάδα προγραμματιστών. Σε συνέντευξη τύπου ο διαχειριστής και επικεφαλής εταιρείας ο κύριος Τσιγαράς Γεώργιος μας τόνισε ότι είναι μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στα πρότυπα ανάλογων πλατφορμών που έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στην αγορά της Αμερικής και σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές όπως της Γαλλίας. Μιλάμε για ένα πλήρως ψηφιοποιημένο μεσητικό δίκτυο. Δεν υπάρχουν γραφεία, δεν υπάρχουν φυσικοί χώροι συνάντησης. Όλες οι υπηρεσίες είναι ψηφιακές. Η Rewise υποστηρίζει ότι δίνει καλύτερες αμοιβές στους μεσίτες που θα γίνουν συνεργάτες της, δηλαδή το 75% κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή, το οποίο θα αυξάνεται σε 80% για τους team leaders, υπάρχουν και οι team leaders. Και σύμφωνα με τους δημιουργούς της πλατφόρμας, αυτή έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί άπειρο αριθμό ακινήτων, ακόμη λέει και το σύνολο της ελληνικής μεσητικής αγοράς. Το λειτουργικό σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία των ακινήτων που βρίσκονται στη βάση δεδομένων και κρατά ανά πάσα στιγμή ενημέρωση στους μεσίτες, τους ιδιοκτήτες, τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η εταιρεία παρέχει στην ουσία γραμματιακή υποστήριξη ψηφιακά πάντα στους μεσίτες συνεργάτες της. Και η εταιρεία αυτή λοιπόν βάζει πλώρη για 500 συνεργάτες μεσίτες μέχρι και το 2025 και 2.000 με 3.000 μεσίτες σε ορίζοντα τριετίας. Μάλιστα. Το πρώτο εξάμηνο το φετινό δίνει βάρος στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη 250 κινητά στο χαρτοφυλάκιό της. Στο δεύτερο εξάμηνο το 24 κατεβαίνει στην Αθήνα και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη επικράτεια. Ωραία. Υποστηρίζεται επίσης ότι υπάρχουν και προδιαγραφές για τους μεσίτες που θα συνεργαστούν και υποστηρίζεται ότι μέσα από την ψηφιοποίηση θα παταχθεί ή τουλάχιστον θα μειωθεί πολύ η αδιαφάνεια που υπάρχει κακά τα ψέματα και η παραμεσητεία που υπάρχει κακά τα ψέματα σε μεγάλο βαθμό στον τομέα αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι από προσωπικά και παραδείγματα. Ωραία. Και μία φράση για τους εμποροβιομηχάνους. Τι ζητούν από τον κύριο Σκρέκα? Ναι, οι εμποροβιομηχανοί ζητάνε πολύ απλά επιτάχυνση στις διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο δράση έξυπνη μεταποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, αλλά και του καθεστώτο ενισχύσεων αγροδιατροφή, πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλληλεία, υδατοκαλλιέργεια. Είναι δύο προγράμματα με μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση, αλλά και με μεγάλε καθυστερήσει. Ζητείτε άμεσα η συμβολή του κ. Σκρέκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.